Το θέατρο της Τετάρτης. Θα ακούσετε το έργο του Thornton Wilder «Η μικρή μας πόλη», μετάφρασης Μαρίας Κατζουράκη. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που ακούγονται οι καλλιτέχνες Κώστας Ριγόπουλος, διευθυντής σκηνής, Νίκος Πιλάβιος, Τζο Κρόουελ, Λικούργος Καλέργης, γιατρός Γκίπς, Λάζος Τερζάς, Χάουι Νιούσαμ, Μαρία Μαρτίκα, κυρία Γκίπς, Δημήτρης Χρυσομάλης, Τζόρτζ, Γιάνκα Βαγιανού, Ρεβέκα, Λουίζα Ποδηματά, κυρία Γουέμπ, Κυριάκος Δανίκας, Βόλι, Άννα Βενέτη, Έμιλι, Σπύρος Ολύμπιος, καθηγητής Βίλαρντ, Γρηγόρης Βαφιάς, κύριος Γουέμπ, Λίνα Κρασά, κυρία Σόμς, Κώστας Κοκάκης, αστυνόμος Γουόρεν, Δημήτρης Αστεριάδης, Σάιμον Στίμσον, Γιάννης Στρατάκης, Σι Κρόουελ, Δημήτρης Ποταμίτης, Σαμ Κρέιγ, Γιώργος Μετσόλης, Τζο Στόνταρτ, Γιώργος Νέζος, κύριος Κάρτερ. Μουσική επιμέλεια Κέτις Γκίλι. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Προσαρμογή για το ραδιόφωνο και σκηνοθεσία Κώστα Μπάκα. Το έργο λέγεται «Η μικρή μας πόλη». Το έγραψε ο Thornton Wilder. Την πόλη μας τη λένε Grover's Corner. Βρίσκεται στο New Hampshire, δίπλα ακριβώς από τη Μασαχουσέτη. Γεωγραφικό πλάτος 42 μοίρες και 40 πρώτα. Γεωγραφικό μήκος 70 μοίρες και 37 πρώτα. Στην πρώτη πράξη θα δούμε μια μέρα στη μικρή μας πόλη. Η ημερομηνία είναι 7 Μαΐου 1901 και η ώρα λίγο πριν ξημερώσει. Εκεί πέρα στην Ανατολή, πίσω από τα βουνά, ο ουρανός αρχίζει να ροδίζει. Ο αυγερινός λίγο πριν σβήσει γίνεται πάντοτε υπέροχα λαμπερός. Δεν συμφωνείτε? Και τώρα θα σας πω πώς είναι περίπου η πόλη μας. Στη μέση ακριβώς περνάει ο κεντρικός δρόμος. Πιο πίσω βρίσκεται ο σιδηροδρομικός σταθμός. Δίπλα στις γραμμές του τρένου είναι ο συνοικισμός των Πολωνών και μερικές οικογένειες Καναδών. Προς τα αριστερά είναι η εκκλησία των Ανεξαρτήτων και απέναντι των Πρεσβυτεριανών. Οι Μεθοδιστές και οι Ενωτικοί λίγο πιο κάτω. Οι Βαπτιστές στην κοιλάδα κοντά στο ποτάμι. Η Καθολική Εκκλησία βρίσκεται πίσω από τις γραμμές του τρένου. Εδώ, στον κεντρικό δρόμο, είναι το Δημαρχείο και το Ταχυδρομείο μαζί. Στο υπόγειο είναι η φυλακή. Κάποτε ο Μπράιαν έβγαλε λόγο από αυτά τα σκαλιά. Εδώ γύρω μια σειρά από μαγαζιά. Μπροστά από τα μαγαζιά έχει χώρο για τα άλογα που δένουν σε πασάλους. Το πρώτο αυτοκίνητο θα κάνει την εμφάνισή του εδώ σε 5 περίπου χρόνια. Και θα είναι του τραπεζίτη Cartwright, του πιο πλούσιου πολίτη μας. Μένει στο μεγάλο άσπρο σπίτι πάνω στο λόφο. Εδώ στο δρόμο είναι ένα μπακάλικο και δίπλα το μαγαζί του κυρίου Morgan. Όλοι σχεδόν στην πόλη καταφέρουν να περάσουν από αυτά τα μαγαζιά οπωσδήποτε μια φορά τη μέρα. Το δημοτικό σχολείο είναι πιο κάτω. Το γυμνάσιο λίγο πιο πέρα. Κάθε πρωί στις 9 παρατέταρτο, τα μεσημέρια και στις 5 το απόγευμα, όλη η πόλη μπορεί να ακούσει τα τσιριχτά και τα ξεφωνητά των παιδιών από τις αυλές των σχολείων. Α, να και το σπίτι του γιατρού μας, του γιατρού Γκίμπς. Μπροστά ο κήπος της κυρίας Γκίμπς. Καλαμπόκια, μπιζέλια, φασολάκια, μολόχες και πολλές τσουκνίδες. Εκείνη την εποχή, η εφημερίδα του Grover's Corner, ο Φρουρός, έβγαινε 2 φορές την εβδομάδα. Να, απέναντι από το σπίτι του γιατρού Γκίμπς είναι το σπίτι του εκδότη, του κυρίου Webb. Και μπροστά ο κήπος της κυρίας Webb. Ίδιος ακριβώς σαν της κυρίας Γκίμπς, μόνο που αυτός έχει και πολλούς ήλιους. Ναι. Και μια μεγάλη φουντουκιά. Χαριτωμένη πόλη. Γιωμάτη απλότητα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ε? Από ό,τι ξέρουμε, κανείς πολύ σπουδαίος δεν βγήκε από εδώ. Η πιο πολύ τάφη στο νεκροταφείο επάνω στο βουνό
έχουν χρονολογίες του 1670 και του 1680 και ονόματα Κρόβερς, Καρτράιτς, Γκίμπς και Χέρσες. Τα ίδια ονόματα σαν αυτών που ζουν εδώ τώρα. Όπως σας έλεγα λοιπόν, ξημερώνει. Τα μόνα φώτα στην πόλη είναι σε μια καλύβα κοντά στις γραμμές του τρένου, όπου μια Πολωνέζα μόλις γέννησε δίδυμα. Και στο σπίτι του Τζο Κρόουελ, όπου ο γιος του Τζο σηκώνεται νωρίς για να μοιράσει τις εφημερίδες. Και στο σταθμό, όπου ο Σόρτι Χόουκινς ετοιμάζεται να δώσει σήμα για το τρένο το 5:45 για τη Βοστόνη. Βέβαια, έξω από την πόλη, ολόγυρα στην εξοχή, είναι εδώ και κάμποση ώρα που έχουν ανάψει τα φώτα. Άλλος για το άρμεγμα, άλλος για τούτο, άλλος για εκείνο. Αλλά οι άνθρωποι της πόλης κοιμούνται ως αργά. Έτσι λοιπόν, μια καινούργια μέρα αρχίζει. Α, να και ο γιατρός Γκίπς που κατηφορίζει το δρόμο. Γυρίζει από τη Γέννα. Στο σπίτι η γυναίκα του κατεβαίνει να ετοιμάσει το πρωινό. Ο γιατρός Γκίπς πέθανε το 1930. Δώσανε το όνομά του στο καινούργιο νοσοκομείο. Η κυρία Γκίπς πέθανε πιο πριν, εδώ και πολύ καιρό βέβαια. Είχε πάει να επισκεφτεί την κόρη της, Ρεβέκα, που ήταν παντρεμένη με ένα ασφαλιστή στο Κάντον του Οχάιο και πέθανε εκεί από πνευμονία. Το σώμα της όμως το έφεραν εδώ. Είναι θαμμένη στο νεκροταφείο εκεί πάνω, μαζί με όλους τους Γκίπς και Χέρσες. Τη λέγανε Τζούλια Χέρσεϊ πριν παντρευτεί το γιατρό Γκίπς. Στη μικρή μας πόλη μας αρέσει να ξέρουμε τη ζωή του καθένα. Α, να και η κυρία Γουέμπ που κατεβαίνει να ετοιμάσει και αυτή το πρωινό για τα παιδιά της. Έρχεται και ο γιατρός. Τον φωνάξανε για τη Γέννα στις 1:30 το πρωί. Να και ο Τζο Κρόουελ που αφήνει την εφημερίδα στο σπίτι του κυρίου Γουέμπ. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, Τζο. Αρρώστησε κανείς, γιατρέ? Όχι, όχι. Μόλις γεννήθηκαν δίδυμα και κάτω στους Πολωνούς. Θέλετε την εφημερίδα σας τώρα? Ναι, ναι, θα την πάρω. Έγινε τίποτα σπουδαίο στον κόσμο από την Τετάρτη? Βέβαια. Η δασκάλα μου, η Δεσποινής Φώστερ, παντρεύεται με κάποιον στο Κόνκορντ. Μπαμπα, τι μου λες. Και πώς το πήρατε εσείς τα αγόρια? Δεν είναι δική μου δουλειά, βέβαια, αλλά νομίζω πως άμα καμιά λέει πως είναι δασκάλα, πρέπει να μένει δασκάλα. Πώς πάει το γόνατό σου, Τζο? Μια χαρά, γιατρέ. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Μόνο όπως μου το είπατε, πάντα μου λέει πότε θα βρέξει. Α, και σήμερα τι σου λέει, θα βρέξει? Όχι, γιατρέ. Σίγουρα? Σιγουρότατα. Δηλαδή, το γόνατό σου δεν κάνει λάθος ποτέ? Ποτέ, γιατρέ. Πηγαίνω τώρα. Αντίο σας, γιατρέ. Γεια σου, Τζο, γεια σου. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για αυτό το αγόρι, τον Τζο Κρόουελ. Ο Τζο ήταν φοβερά έξυπνος. Έβγαλε το γυμνάσιο εδώ πρώτος. Έτσι πήρε υποτροφία για τη Μασαχουσέτη. Και εκεί τελείωσε πάλι πρώτος. Το είχε γράψει και η εφημερίδα της Βοστόνης εκείνο τον καιρό. Θα γινόταν σπουδαίος μηχανικός ο Τζο. Αλλά κηρύχτηκε ο πόλεμος και ο Τζο σκοτώθηκε στη Γαλλία. Όλη αυτή η μόρφωση πήγε χαμένη. Α, να και ο Χάιο Νιούσαμ, ο γαλατάς με τη φοράδα του. Άντε με εσύ, γνήσουτε. Α, τι έπαθε σήμερα. Ω, καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα, Χάιο. Είναι άρρωστος κανείς? Α, η κυρία Γκρουσλάσκη έκανε δίδυμα. Δίδυμα, Αυτή η πόλη όλο και μεγαλώνει κάθε χρόνο. Όλο και μεγαλώνει. Ναι. Τι λες, θα βρέξει, Χάουι? Α, παπα, ωραία μέρα θα έχουμε σήμερα. Ζέστη. Έλα, Μπέση. Κουνήσου, δε, δε, δε. Γεια σου, Μπέση. Πόσο χρόνο είναι η φοράδα σου? Θα κλείσει τα 17 σε λίγο. Η Μπέση έχει μπερδέψει το δρόμο από τότε που οι Λόχαρτ σταμάτησαν να παίρνουν γάλα. Θέλει να του αφήνει γάλα όπως και πριν. Μου βγάζει το λάδι όλη την ώρα. Πάω να αφήσω το γάλα σας, γιατρέ. Ναι. Ω, καλημέρα, Χάουι. Καλημέρα, κυρία Γκίπς. Σαν άργησες λιγάκι σήμερα. Ναι, κάτι έπαθε η γαλακτομηχανή και ούτε ξέρω τι ήτανε. Αντίο, Χάουι. Παιδιά, παιδιά, σηκωθείτε. Τζόρτζ, Ρεβέκα. Ω, καλώς τον. Πήγαν όλα καλά, Φρανκ? Ναι, ναι, περίφυνα. Σαν γατάκια βγήκανε. Σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο το μπέικον. Κάτσε, κάτσε να πιεις τον καφέ σου. Δεν μπορείς να πάρεις κανέναν νυπνάκο τώρα το πρωί? Ναι, στις 11 θα έρθει η κυρία Wentworth. Και ξέρω για ποιο λόγο θα έρθει. Το στομάχι της είναι τώρα. Όλο τα ίδια και τα ίδια. Κοιμήσου 3 ώρες τουλάχιστον. Φρανκ Γκίπς, ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει με σένα. Μακάρι να μπορούσα να σε έπαιρνα κάπου μακριά. Να ξεκουραστείς λιγάκι. Θα σου έκανε καλό, πολύ καλό. Φρανκ, νομίζω πως πρέπει να μιλήσεις του Τζόρτζ. Κάτι έχει πάθει τελευταία. Δεν με βοηθάει καθόλου. Ούτε ξύλα δεν μπορώ να του πω να κόψει. Μπα, μήπως σου μιλάει άσχημα? Όχι, όχι, αλλά είναι όλο ιδιοτροπίες. Η μόνη του έννοια είναι το baseball. Τζόρτζ, Ρεβέκα, θα αργήσετε στο σχολείο.
George! George! Έλα, παιδί μου, σοβαρέψου. Ναι, παπά. Δεν ακούς τη μητέρα σου, σε φωνάζει. Τζούλια, πάω να κοιμηθώ λιγάκι. Μαμά, τι φουστάνι να βάλω. Μην κάνεις φασαρία, ο πατέρας σου έλειπε όλη τη νύχτα και πρέπει να κοιμηθεί. Σούπλινα και σου σιδέρωσε το πλαίσιο το βαμβακερό. Μαμά, το συγχαίρω αυτό το φουστάνι. Σιωπή, είπα. Κάθε μέρα πηγαίνω σχολείο, ντυμένη σαν γαλοπούλα. Έλα, έλα, Ρεβέκα, είσαι πάντα όμορφη. Μαμά, ο Τζόρτζ πατάει στα κουνάδες. Ανέβω επάνω να σας κάνω μαύρο στο ξύλο, τα ακούτε? Αρχίσαμε, αρχίσαμε. Να το κάνω. Μαμά. Έλα. Θα μιλήσεις του μπαμπά για αυτό που σου είπα? Θα του μιλήσω άμα σηκωθεί. Πάντως 25 σέντς τη βδομάδα για ένα γόρι της ηλικίας σου μου φαίνονται αρκετά. Πού τα ξοδεύεις όλα αυτά τα λεφτά? Ένας θεός ξέρει. Ω, μαμά, έχω να αγοράσω ένα σωρό πράγματα. Ξέρω, ξέρω. Γλυκά και παγωτά. Εκεί τα ξοδεύεις όλα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω πώς τα καταφέρνει η Ρεβέκα και έχει τόσα λεφτά. Μαμά, έχει πάνω από ένα δολάριο. Τα βάζω στην άκρη λίγα-λίγα. Να σου πω, χρυσό μου, καλά θα ήταν νομίζω να ξόδευες και λίγα που και που, ε. Μαμά, ξέρεις τι αγαπώ πιο πολύ στον κόσμο, ξέρεις? Τα λεφτά. Τρώγε, παιδί μου. Ακούτε? Έχουμε και ένα εργοστάσιο στην πόλη μας. Φτιάχνει κουβέρτες. Ανήκει στους Cartwrights που κάνανε ολόκληρη περιουσία από αυτό. Ας πάμε τώρα στο σπίτι των Webbs. Και εκεί η ίδια φούρια του πρωινού. Wally, Emily, θα αργήσετε στο σχολείο. Wally, να πηθείς καλά, μην ανέβω να σε πλύνω εγώ. Μην αρχίσετε να τρώτε σαλίκι. Δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου. Σας βλάφτει στην ανάπτυξη. Άλλωστε το πρωινό είναι σαν όλα τα γεύματα. Τρώτε αργά. Γουόλι, άσε το βιβλίο κατά μέρος. Αχ, μαμά, πρέπει να τα ξέρω απ' έξω και να κατωτά. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν επιτρέπω βιβλία την ώρα του φαγητού. Εγώ τα παιδιά μου τα προτιμώ γερά παρά σοφά. Εγώ, μαμά, είμαι και τα δύο, το ξέρεις. Για την ηλικία μου είμαι το πιο έξυπνο κορίτσι στο σχολείο. Έχω καταπληκτική μνήμη. Τρώγε το φαΐ σου, Έμιλι. Κι εγώ είμαι έξυπνος. Το καταλαβαίνω άμα κοιτάξω τα γραμματόσημά μου. Μαμά, μαμά, το πρώτο κουδούνι πρέπει να βιαστώ. Δεν πεινάω άλλο, πού μου γρήγορα. Πηγαίνετε, αλλά μην τρέχετε. Γουόλι, τράβε το παντελόνι σου στο γόλατο. Μην καμπουριάζεις, Έμιλι. Πέστε τη Σπινίδα Φώστερ ότι τη στέλνω τα θερμά μου συγχαρητήρια, έτσι. Ναι. Μην το ξεχάσεις. Ναι, μαμά, αδειό. Γεια σου, μαμά. Στο καλό, χρυσό μου. Ας πάω να ταΐσω τις κότες. Γεια, έλατε εδώ, κοτούλες μου. Φύγε εσύ, σου λέω. Τι έπαθες? Μόνο τσιμπιές, φασαρία και σταματά μου είσαι. Κοτ. Από πού ξεφύτρωσε αυτή? Δεν είναι δικιά μας. Έλα, μην φοβάσαι. Κανείς δεν θα σε πειράξει. Έλα. Καλημέρα, Τζούλια. Καλημέρα, Μίλτ. Πώς πάει το κρυολόγημα, ε? Ακόμα με ενοχλεί λιγάκι ο λαιμός μου. Δεν ξέρω αν θα έρθω απόψε στην εκκλησία για την πρόβα της χοροδίας. Και να έρθω, τι θα βγει. Δοκίμασες αν μπορείς να τραγουδήσεις? Ναι, και δεν μπορώ να βγάλω ούτε νότα. Αυτά που λες. Είπα να καθαρίσω λίγο φασολάκια εδώ στον κήπο, μια και κάθομαι. Άσε με σε βοηθήσω κι εγώ. Τα φασόλια γίνονται καλά φέτος, ε. Αποφάσισα να φυλάξω μερικά κιλά καθαρισμένα, κι ας μου βγει η πλάτη. Τα παιδιά λένε ότι τα συχαίνονται, αλλά εγώ ξέρω ότι όλο το χειμώνα τα τρώνε. Άκουσε, Μίτλε. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί θα σκάσω αν δεν το πω σε κανένα. Τι πράγμα, Τζούλια? Στάσου, δώσ' μου λίγα φασολάκια ακόμα. Ορίστε. Δεν μου λες, μήπως την περασμένη Παρασκευή ήρθε να σε δει κάποιος από τη Βοστόνη που πουλάει μεταχειρισμένα έπιπλα? Όχι. Ήρθε σε μένα. Στην αρχή τον πέρασε για κανένα πελάτη του γιατρού. Αυτό σκόθηκε στο σαλόνι μου και μου πρόσφερε 350 δολάρια για τη σφωνιέρα της γιαγιάς. Έτσι, όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Σώπα. Ναι, γι' αυτό το σαράβαλο. Να σκεφτείς ότι ήταν τόσο μεγάλη που δεν ήξερα πού να τη βάλω. Γι' αυτό είπα να τη χαρίσω στην ξαδέρφη μου, την Έστερ Wilcox. Και τώρα τι θα κάνεις? Δεν θα την πουλήσεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? 350 δολάρια. Τι είναι αυτά που λες? Αν κατάφερνα το γιατρό να πηγαίναμε με αυτά τα λεφτά ένα ταξιδάκι, θα την πούλαγα στο πι και φι. Ξέρεις, το όνειρό μου είναι να δω το Παρίσι, τη Γαλλία. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τρελό, αλλά εδώ και χρόνια λαχταράω να δω το Παρίσι. Και ο γιατρός τι λέει γι' αυτό? Να σου πω, δεν του το είπα καθαρά. Του είπα δηλαδή ότι έτσι και μου έπεφτε καμιά κληρονομιά, έτσι του το είπα. Θα τον έπαιρνα να πηγαίναμε κάπου μακριά. Και αυτός τι είπε? Ξέρεις πως είναι αυτός. Σαν πως του έχω πάρει και σοβαρή κουβέντα από τότε που τον γνώρισα. Όχι, λέει. Μπορεί να μην τον χωράει μετά η πόλη μας, άμα έχει γυρίσει κοντζά με Ευρώπη. Καλά είναι και εδώ που είμαστε, λέει. Κάθε δύο χρόνια κάνει ένα ταξιδάκι για να ξαναδεί τα παιδεία μαχών του εμφυλίου πολέμου. Και αυτό του είναι αρκετό, λέει. Λοιπόν, ο άντρας μου θαυμάζει τρομερά το γιατρό Γκίπς, που ξέρει τα πάντα για τον εμφύλιο πόλεμο.
Όλο λέει να παρατήσει το Μέγανα Παλέοντα και να αρχίσει κι αυτός να ασχολείται με τον εμφύλιο. Αλλά δεν τα αποφασίζει, μια και ο γιατρός Γκίπς είναι ο μόνος ειδικός στη χώρα μας. Αυτό είναι αλήθεια. Ο άντρας μου ποτέ δεν είναι τόσο ευτυχισμένος όσο όταν βρίσκεται στο Άντιταμ ή στο Γκέτισμπουργκ. Όσες φορές περπατήσαμε σε αυτούς τους λόφους, Μίλτ, σταματούσαμε σε κάθε θάμνο. Και βήμα-βήμα γυρίζαμε παντού. Λες και θα αγοράζαμε οικόπεδο εκεί. Άκου να σου πω, Τζούλια, αν αυτός που πουλάει παλιά έπιπλα σκοπεύει στα αλήθεια να σε αγοράσει τη σιφονιέρα, πούλα την. Έτσι θα καταφέρεις να δεις το Παρίσι. Και κάπου-κάπου ρίχνει καμιά σπόντα και στο γιατρό. Με συγχωρείς που στο έκανα συζήτηση. Μόνο να. Μου φαίνεται πως αξίζει τον κόπο για μια φορά στη ζωή σου να δεις μια χώρα που δεν μιλάνε τη γλώσσα σου και ούτε θέλουν να τη μιλήσουν, ε. Και τώρα θα επιδείξουμε αρκετές ώρες από τη μέρα αυτή. Αλλά πρώτα θα ήθελα να παίρναμε ορισμένες πληροφορίες για τη μικρή μας πόλη. Ορισμένες επιστημονικές πληροφορίες, θα έλεγα. Γι' αυτό ζήτησα από τον καθηγητή Wheeler του Πανεπιστημίου της Πολιτείας μας να μας δώσει μερικά σύντομα στοιχεία της ιστορίας του Grover's Corner. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας παρουσιάσω τον καθηγητή Wheeler του Πανεπιστημίου του New Hampshire. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς η ώρα μας είναι περιορισμένη, γι' αυτό αρκεστείτε μόνο σε μερικές σύντομες σημειώσεις. Το Grover's Corner. Μια στιγμή να το θυμηθώ. Το Grover's Corner κείται επί του παλαιού πλιστοκένου γρανίτου της οροσειράς των Απαλαχίων. Είναι εκ των παλαιότερων εδαφών του κόσμου και είμαι πολύ υπερήφανη δια τούτο. 2 μίλια μακράν της πόλεως, πλησίων των ζωοβοσκών του Σάιλα Σπέκαμ, ευρέθησαν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα απολιθώματα. Μοναδικά απολιθώματα, θα έλεγα. Φυλάσσονται εις το μουσείο του Πανεπιστημίου μας. Να σας αναφέρω τα σημειώσεις του καθηγητού Γκρούμπερ δια τας μετεωρολογικά συνθήκας. Όχι, φοβάμαι πως δεν μας παίρνει ώρα, κύριε καθηγητά, γι' αυτό. Θα θέλαμε όμως λίγες λέξεις για την ιστορία του ανθρώπου σε αυτή την περιοχή. Ναι. Ανθρωπολογικά δεδομένα. Οι παλαιότεροι κάτοικοι, Ινδιάνοι. Από τα σφυλάς των Κοταχάτσι, οι οποίοι κατόκουν από του 10ου αιώνα στην περιοχή, έχουν εκλείψει εντελώς στοιχεία υπάρξεώς των. Πιθανά ίχνη μόνον εις 3 οικογένειες. Κατά τα τέλη του 17ου αιώνα εγένοντο μεταναστεύσεις Αγγλοσαξώνων βραχικεφάλων με γαλανούς οφθαλμούς ως επιτοπλίστων. Ακολούθησαν έκτοτε Σλάβοι και Μεσογειακοί λαοί. Και ο πληθυσμός, κύριε καθηγητά? Ο πληθυσμός μόνον εντός της πόλεως 2.640. Ο ταχυδρομικός τομεύς περιλαμβάνει επιπλέον 507. Σύνολον 3.149. Η αναλογία ποσοστού θνησιμότητος και αριθμού γεννήσεων σταθερά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Μας υποχρεώσατε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Αντίο σας. Και τώρα, ορισμένες πληροφορίες για την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Γι' αυτά θα μας μιλήσει ο κύριος Webb, ο διευθυντής και εκδότης της εφημερίδας Ο Φρουρός. Είναι η τοπική μας εφημερίδα, όπως ξέρετε. Κύριε Webb, σας ακούμε. Δεν είναι ανάγκη να σας πω, βέβαια, ότι υπάρχει στην πόλη μας ένα κοινοτικό συμβούλιο. Όλοι οι άντρες ψηφίζουν από 20 χρονών. Οι γυναίκες ψηφίζουν εμέσως. Ανήκουμε στη μικροαστική τάξη με ένα μικρό ποσοστό μεγαλοεπαγγελματιών. Οι αγράμματοι χωρικοί αποτελούν το 10%. Πολιτικά είμαστε 86% ρεπουμπλικάνοι, 6% δημοκρατικοί και 4% σοσιαλιστές. Η λυπή αδιάφοροι. Από θρησκευτικής πλευράς είμαστε 85% διαμαρτυρόμενοι και 12% καθολικοί. Η λυπή αδιάφοροι. Έχετε να παρατηρήσετε τίποτα, κύριε Webb? Κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ συνηθισμένη πόλη. Λίγο καλύτερα από τις πιο πολλές και ίσως περισσότερο ανιαρή. Αλλά οι νέοι μας φαίνονται να την αγαπάνε αρκετά. 90% από αυτούς, αφού βγάλουν το σχολείο, μένουν εδώ οριστικά για να ζήσουν. Ακόμη και όταν φεύγουν αλλού για σπουδές, γυρίζουν πίσω. Για πέστε μας, κύριε Webb, υπάρχουν άνθρωποι στο Grover's Corner που να πίνουν πολύ? Ναι, να σας πω. Δεν ξέρω τι εννοείτε εσείς όταν λέτε πολύ.
Τα Σαββατόβραδα, όταν οι άντρες τελειώσουν τη δουλειά τους στα κτήματα, μαζεύονται στο στάβλο του Έλερ Γκρίνου και το ρίχνουν λιγάκι έξω. Έχουμε βέβαια και κανένα δυο μπεκρίδες, αλλά έτσι και έρθει κανένας ευαγγελιστής στην πόλη και τους κάνει κήρυγμα, νιώθουν και αυτοί τύψεις. Όχι, όχι. Θα έλεγα πως το πιωτό δεν το συνηθίζουμε στα σπίτια μας παρά μόνο για φάρμακο. Είναι ό,τι πρέπει για δάγκωμα φιδιού, όπως ξέρετε. Άλλωστε, πάντα ήτανε. Ναι, κύριε, για πέστε μας, υπάρχει πνευματική καλλιέργεια και αγάπη για το ωραίο στον Grover's Corner? Ναι, να σας πω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έτσι όπως το λέτε εσείς. Τώρα που το συλλογίζομαι, είναι κάτι κοριτσάκια που παίζουν πιάνο στις γιορτές του σχολείου, αλλά δεν χαίρονται και πολύ γι' αυτό. Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό που λέμε κουλτούρα. Αλλά πρέπει ίσως να σας πω ότι σε αυτό τον τόπο υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που θαυμάζουμε και χαιρόμαστε. Μας αρέσει πολύ να βλέπουμε τον ήλιο να βγαίνει πέρα από τα βουνά και όλοι μας παρατηρούμε τα πουλιά. Τα παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή και όλοι προσέχουμε πώς έρχεται η μια εποχή πίσω από την άλλη. Ναι, όλοι τα βλέπουμε αυτά. Αλλά όλα τα άλλα που λέτε εσείς δεν υπάρχουν και πολλοί. Μόνο τη Βίβλο, το Ροβινσόνα Κρούσο, το Λάργο του Χέντερ. Αυτά τα ξέρουμε όλοι. Μέχρι εκεί φτάνουμε μόνο. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γουέμ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα ας ξαναγυρίσουμε στην πόλη. Είναι νωρίς το απόγευμα. Και οι 2.642 κάτοικοι της πόλης μας έχουν φάει και όλα τα πιάτα έχουν πληθεί. Η γαλήνη του από μεσήμερο έχει απλωθεί στη μικρή μας πόλη. Από το σχολείο έρχεται το υπόκοφο βούισμα των παιδιών. Στον κεντρικό δρόμο κατεβαίνουν λίγα μόνο καρότσια. Τα άλογα δεμένα στα παλούκια έχουν αποχαυνωθεί. Ο γιατρός είναι στο γραφείο του. Ακροάζεται τους ασθενείς του και τους λέει να κάνουν «Α». Ο κύριος Γουέμπ βγήκε στον κήπο του και κόβει το γρασίδι με τη μηχανή του. Ο ένας στους 10 το θεωρεί προνόμιο να έχει δική του μηχανή για να κουρέψει το γρασίδι του κήπου του. Τα παιδιά σχολάσανε κιόλας και κατεβαίνουν το δρόμο. Αντίθετα, τον Ρίλς, δεν μπορώ να έρθω. Πρέπει να πω στο σπίτι να βοηθήσω τη μητέρα μου. Τη το υποσχέθηκα. Γεια σου, μπαμπά. Καλώς την. Έμιλι, για περπάτα πιο απλά. Μα ποιο νομίζεις ότι είσαι σήμερα? Ο μπαμπά, είσαι τρομερός. Τη μια μου λες να στέκομαι ίσια, την άλλη να μη στέκομαι. Κι εγώ δεν σε ξανακούω πια. Χριστούλη μου. Ποτέ μου δεν με φίλησε μια τόσο σπουδαία κυρία. Γεια σου, Έμιλι. Γεια σου, Τζόρτζ. Ήταν πολύ ωραίος ο λόγος που έβγαλες στην τάξη. Ναι, ξέρεις, είχα ετοιμάσει μια ομιλία για το δόγμα του Μονρόε, αλλά την τελευταία στιγμή δεσποινή Κόρκορα με έβαλε να μιλήσω για την πώληση της Λουιζιάννα από τους Γάλλους. Είχα δουλέψει πάρα πολύ και αστατιό. Καταπληκτικό. Ξέρεις κάτι, Έμιλι? Τι? Να, από το παράθυρό μου εκεί πάνω, σε βλέπω σκυμμένη τα βράδια να μελετάς πάνω στο δωμάτιό σου. Τι λες, αλήθεια? Πραγματικά, είσαι κολλημένη στην καρέκλα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς και κάθεσαι σε μια καρέκλα τόση ώρα. Θα σ' αρέσει πολύ το σχολείο, φαίνεται. Να σου πω, νομίζω πως πρέπει να το αντιμετωπίζει κανείς σοβαρά. Ω, βέβαια. Δεν με κουράζει και πολύ. Περνάει και η ώρα μου. Βέβαια. Έμιλι, να σου πω κάτι. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι σαν τηλέγραφο από το παράθυρό σου στο δικό μου. Και πού να μου ρίχνεις καμιά ιδέα για εκείνα τα προβλήματα της άλγεβρας? Όχι βέβαια τις λύσεις, όχι, αλλά να. Μόνο μια λέξη. Νομίζω πως μια λέξη επιτρέπεται. Εντάξει. Λοιπόν, αν δυσκολευτείς πουθενά, Τζόρτζ, σφύρο μου και εγώ θα σε βοηθήσω. Έμιλι, φαίνεται πως είσαι έξυπνη από φυσικού σου. Μα νομίζω πως γεννιέται κανείς έτσι. Βέβαια. Αλλά ξέρεις, εγώ να θέλω να γίνω γεωργός και μου είπε ο Λουκ ότι άμα είμαι έτοιμος να πάω να δουλέψω στο κτήμα του. Και αν τα καταφέρω, μου είπε ότι το κτήμα θα γίνει δικό μου με τον καιρό και θα μπορούσα να... Θες να πεις ότι και το σπίτι και όλα τα άλλα. Α, ναι, όλα. Ωχ, η μητέρα σου είναι στον κήπο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Έμιλι. Άντε, πηγαίνω τώρα, με περιμένουν στο γήπεδο. Σε ευχαριστώ, Έμιλι. Καλησπέρα, κυρία Γουέμπ. Καλησπέρα, Τζορτζ. Γεια σου, Έμιλι. Γεια σου, Τζορτζ. Έμιλι, έλα να με βοηθήσεις να μαζέψω φασόλια για το χειμώνα. Ο Τζορτζ Γκίμπς έπιασε ολόκληρη κουβέντα, Μεγάλωσε πια. Πόσο χρονών είναι ο Τζορτζ, Έμιλι? Δεν ξέρω. Για να δω. Α, βέβαια. Πρέπει να είναι περίπου 16. Μαμά, έβγαλα λόγο στην τάξη σήμερα και ήμουνα πολύ καλή. Πρέπει να τον πεις του πατέρα σου το βράδυ. Για ποιο πράγμα ήταν? Για την αγοροπολισία της Λουιζιάννα. Τα πανεράκι. Θα βγάζω λόγο σε όλη μου τη ζωή. Μαμά, είναι αρκετά μεγάλα του τα δω. Βρες λίγο μεγαλύτερα, Έμιλι.
Μαμά, μαμά, θα σε ρωτήσω κάτι. Θα μου απαντήσεις σοβαρά? Και βέβαια θα σου απαντήσω. Μαμά, είμαι όμορφη? Και βέβαια είσαι. Όλα μου τα παιδιά έχουν ωραία χαρακτηριστικά. Θα ντρεπόμουν αν δεν είχανε. Μαμά, δεν εννοώ αυτό. Είμαι νόστιμη. Σου είπα πως είσαι. Έλα, έλα, αρκετά ως εδώ. Έχεις ένα χαριτωμένο, δροσερό προσεπάκι. Τι νοησίες είναι αυτές που ακούω? Μαμά, ποτέ σου δεν μας λες την αλήθεια για τίποτα. Πάντα σας λέω την αλήθεια. Μαμάκα, εσύ ήσουν όμορφη. Ναι, ήμουνα. Πρέπει να το ομολογήσω. Ήμουνα το ωραιότερο κορίτσι μετά τη Μαμ Καρτράιτ. Ναι, μαμά, αλλά πρέπει να πεις κάτι και για μένα. Είμαι τόσο όμορφη για να με προσέξει κανείς. Για να με προσέξουν οι άλλοι, εννοώ. Ναι, Έμιλι, με κουράζεις. Έλα, φτάνει πια. Είσαι αρκετά όμορφη, όσο πρέπει να είσαι. Έλα τώρα μέσα και πάρε και εκείνη τη λεκάνη μαζί σου. Μαμά, έλα. Μαμά, δεν με βοηθάς καθόλου. Υπάρχουν και μερικά άλλα πράγματα που θα έπρεπε να μάθουμε για τη μικρή μας πόλη. Πριν αρκετό καιρό, μια καινούργια τράπεζα άρχισε να χτίζεται στο Grover's Corner. Να φανταστείτε ότι για το μάρμαρο χρειάστηκε να πάνε στο Vermont. Ολόκληρο ταξίδι. Όταν σκάψανε για τα θεμέλια, αναρωτιόντουσαν τι μπορούσαν να βάλουν στο θεμέλιο λίθο για να το βρουν οι άνθρωποι μετά από χιλιάδες χρόνια. Και φυσικά βάλανε εφημερίδες. Τους Times της Νέας Υόρκης και το φρουρό του Grover's Corner που εκδίδει ο κύριος Webb. Μερικοί επιστήμονες, μάλιστα, βρήκανε τρόπο να διατηρούν τα έντυπα για χίλια χρόνια. Τα αλείβουνε με κόλλα. Κόλλα από πυρίτιο. Θα βάλουμε μια βίβλο για το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Α, ναι, ναι. Και ένα βιβλίο με τα έργα του Σέξπιρ. Τι λέτε, λοιπόν, φίλοι μου, πώς σας φαίνεται? Ξέρετε, η Βαβυλώνα κάποτε είχε 2 εκατομμύρια κατοίκους. Και το μόνο που ξέρουμε για αυτούς είναι τα ονόματα των βασιλιάδων και μερικά συμβόλαια αγοράς ήτου και δούλων. Κι όμως, κάθε βράδυ όλες αυτές οι οικογένειες καθόντουσαν να φάνε. Και οι πατεράδες γύριζαν από τη δουλειά τους και ο καπνός ανέβαινε από την καμινάδα, ίδια και απαράλλαχτα όπως εδώ. Ακόμα και για την Ελλάδα και τη Ρώμη, τα μόνα που ξέρουμε για την πραγματική του ζωή είναι ό,τι βγάζουμε από τα σατυρικά ποίηματα και τις κωμωδίες που γράψανε για το θέατρο εκείνο τον καιρό. Γι' αυτό λοιπόν κι εγώ θα βάλω ένα αντίγραφο του έργου μας στο θεμέλιο λίθο. Και έτσι οι άνθρωποι μετά από χιλιάδες χρόνια θα ξέρουν μερικά απλά γεγονότα για μας. Θα ξέρουν κάτι περισσότερο από τη συνθήκη των Βερσαλιών και την πτήση του Λίντμπεργκ. Καταλάβατε? Οι άνθρωποι λοιπόν μετά από χιλιάδες χρόνια θα μάθουν πως έτσι ζούσαμε στις επαρχίες του Βορρά, στις αρχές του 20ου αιώνα. Έτσι μεγαλώναμε, παντρευόμαστε, ζούσαμε και πεθαίναμε. Αυτή ήταν η ζωή μας. Ας ξαναγυρίσουμε όμως τη μικρή μας πόλη. Η ώρα πέρασε. Είναι βραδάκι. Στην εκκλησία η χοροδία κάνει πρόβα. Ο Τζόρτζ και η Έμιλι μελετάνε τα μαθήματά τους. Από τα αντικριστά τους παράθυρα έχουν πιάσει κουβέντα. Έμιλι, γεια σου. Δεν μπορώ να διαβάζω καθόλου. Το φεγγάρι λάμπει τρομερά. Έμιλι, έλυζες το τρίτο πρόβλημα. Ποιο? Το τρίτο. Μα και βέβαια, Τζορτζ, είναι το πιο εύκολο απ' όλα. Δεν μου φαίνεται και τόσο εύκολο. Έμιλι, δεν μου ρίχνεις καμιά ιδέα. Θα σου πω ένα πράγμα. Η λύση είναι σε μέτρα. Σε μέτρα, τι θες να πεις? Σε τετραγωνικά μέτρα. Α, σε τετραγωνικά μέτρα. Μα ναι, Τζορτζ, δεν το καταλαβαίνεις. Πώς? Σε τετραγωνικά μέτρα τα πετσαρίας. Α, τα πετσαρίας, ναι, τώρα κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, Έμιλι. Παρακαλώ. Θεούλη μου, δεν είναι τρομερό το φως του φεγγαριού? Η χοροδία. Άμα κρατήσεις την αναπνοή σου, μπορείς να ακούσεις το τρένο που πάει πέρα μακριά ως το Κοντάκουκ. Τ' ακούς? Για σκέψου, Τζορτζ, Τζορτζ, πρέπει να πάω να στρωθώ στη μελέτη.
Γιόρτζ, Γιόρτζ, κατέβα κάτω που σε θέλω. Ναι, παπά. Καληνύχτα, Έμιλι. Και σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Γιόρτζ. Ναι, παπά. Κάθισε, Γιόρτζ. Ναι. Δεν θα σε κρατήσω πολύ. Πόσο χρόνο είσαι, Γιόρτζ? Εγώ 16 και πάω στα 17. Τι θέλεις να κάνεις όταν τελειώσεις το σχολείο? Αφού το ξέρεις, μπαμπά, θέλω να δουλέψω στο κτήμα του θείου Λουκ. Και δεν μου λες, θα σ' αρέσει να σηκώνεσαι χαράματα για να αρμέξεις και να ταΐσεις τα ζώα? Θα μπορείς να σκάβεις και να λωνίζεις όλη μέρα? Και βέβαια θα μπορώ. Τι θες να πεις, γιατί με ρωτάς, μπαμπά? Άκουσε, Τζορτζ, σήμερα το πρωί όταν ήμουν στο γραφείο μου, άκουσα έναν περίεργο θόρυβο. Βγήκα έξω και τι να δω? Τη μητέρα σου να κόβει ξύλα. Βλέπεις λοιπόν, τη μητέρα σου να σηκώνεται πρωί, να μαγειρεύει όλη μέρα, να πλένει και να σιδρώνει, και από πάνω να πρέπει να βγαίνει στην αυλή για να κόψει ξύλα. Από ό,τι καταλαβαίνω, βαρέθηκε πια να στο λέει. Και εσύ τρως το φαγητό που σου έφτιαξε με τα χέρια της, φοράς τα καθαρά σου ρούχα που αυτή στάφλινε, και αντί για ευχαριστώ, φεύγεις για να πας να παίξεις μπάλα. Λες και είναι, και είναι καμιά υπηρέτρια που έχουμε στο σπίτι και δεν μας αρέσει να τη βλέπουμε. Καλά, καλά, εντάξει, Τζορτζ. Το ήξερα εγώ πως και να σου το πω μονάχα θα καταλάβεις. Έλα, έλα, πάρ' το μαντήλι μου. Ευχαριστώ. Έλα, παιδί μου. Έτσι. Τζορτζ, ξέρεις, αποφάσισα να σου αυξήσω το χαρτζιλίκι σου. 25 σέντς παραπάνω τη βδομάδα. Δεν το κάνω για να κόβεις ξύλα στη μητέρα σου, γιατί αυτή η βοήθεια είναι σαν δώρο για αυτήν. Αλλά γιατί μεγάλωσες πια και φαντάζομαι πως θα χρειάζεσαι περισσότερα πράγματα τώρα. Ευχαριστώ, παπά. Λοιπόν, αύριο είναι η μέρα πληρωμής. Θα αρχίσουμε από αύριο, έτσι? Ναι, και η Ρεβέκα ίσως να θέλει κάτι παραπάνω. Αναρωτιέμαι τι έγινε η μητέρα σου. Ποτέ δεν ξανάργησε τόσο στη χοροδία. Είναι 8:30 ώρα, μπαμπά. Και εγώ δεν ξέρω τι της κόλλησε με αυτή τη χοροδία. Για να πεις πως έχει φωνή, όσο μια κότρα. Να τριγυρνάει μέσα στους δρόμους τέτοια ώρα. Δεν πας να ξαπλώσεις, παιδί μου? Ναι, μπαμπά. Καληνύχτα.